Όσο η Μύδια δείχνει το σκληρό της πρόσωπο, στην Πάτρα ο Δήμος και ο κοινωνικός οργανισμός φροντίζουν για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το υπνοτήριο αυτές τις ημέρες του ψύχους φιλοξενεί 25 αστέγους. Τα 8 άτομα μπήκαν εκτάκτως λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών σε ειδικό χώρο του υπνοτηρίου που θα λειτουργεί έως και τις 19 Φεβρουαρίου. Το τελευταίο χρόνο λειτουργίας του υπνοτηρίου έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς περισσότεροι από 100 συμπολίτες μας. Και βέβαια βοηθούμε στην ένταξή τους μετά στην κοινότητα με την έννοια ότι να μπορέσουν να σταθούν τα πόδια τους, να βρουν ένα σπίτι, αν μπορούν μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν να βρούμε μια εργασία. Η ομάδα δρόμου του κοινωνικού οργανισμού περιηγείται σε σημεία της πόλης προκειμένου να εντοπίσει πιθανά σημεία που υπάρχουν άστεγοι και να τους ενημερώσει εκ νέου για το υπνοτήριο, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα με την δυνατότητα φιλοξενίας έως και 90 ατόμων. Πέρα από τις ανακοινώσεις που βγάζουμε, οργανώνουμε και ομάδα δρόμου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κάθε δεύτερη, κάθε τρίτη μέρα. Είχαν και εχθές η ομάδα δρόμου το απόγευμα βγήκε, πέρασε από τα γνωστά στέκια για να ειδοποιήσει τους αστέγους να έρθουν στο υπνοτήριο και επιπλέον πήγε και συμπεριηγήθηκε και στις καταβλισμούς στο Ρωμά, στο Ριγανόκαμπο και στα Μποζαΐτικα. Την παγωνιά χωρίς τα απαραίτητα αντιμετωπίζουν και πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια απέναντι από το νέο λιμάνι της Πάτρας. Η πλειοψηφία τους είναι αιτούντες άσυλο και διαδηγούν κυριολεκτικά μέσα στις συνθήκες αυτές τις καιρικές που ζούμε. Εμείς προσπαθούμε να τους ενισχύουμε στο θέμα του φαγητού, ρούχα, κουβέρτες κλπ. Αλλά γενικότερα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λύσει μονικά το πρόβλημα, όπως αν δεν είναι να είχαν μία στέγη ή να υπήρχε κάποιοι χώροι φιλοξενίας τους. Όσοι δυσκολεύονται αυτές τις ημέρες του ψύχους μπορούν να διανυκτερεύσουν στο υπνοτήριο που λειτουργεί επί της Μπουκαούρη 100 και Γούναρη, ενώ όποιος γνωρίζει κάποιον που έχει ανάγκη καλείται να ενημερώσει τους υπεύθυνους του Γραφείου Αστέγων.